Καλησπέρα σε όλου του καλεσμένου μα. Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να λέμε και πού κατεβαίνετε τώρα αυτή την περίοδο. Β' Πειραιά. Θεάνο Φωτίου, ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου και όλου. Το νότιο τομέα τη Αθήνα. Και Μιλένα Αποστολάκη, βόρειο τομέα τη ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είχαμε σήμερα και την επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία, απλώ θέλω λίγο να το δούμε αυτό το θέμα. Αν θεωρείτε πω μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, γιατί είδαμε και την αγάπη που δέχτηκε τον κύριο Δένδια και γενικά όλε αυτέ τι μέρε την ελληνική βοήθεια, ο τουρκικό λαό πρωτίστω, και τα καλά λόγια μετά από πολύ καιρό που ακούσαμε από στελέχη τη τουρκική κυβέρνηση. Καταρχά, να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο για τι κυπριακέ εκλογέ, γιατί αφορούν πάρα πολύ και εμά. Να επισημάνουμε ότι φάνηκε ότι η μάχη παίχτηκε στο κέντρο-κεντροδεξιά, γιατί ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ένας κέντρο-κεντροδεξιός πολιτικός. Ο ρόλος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι πάντοτε σημαντικός και κέριος και φάνηκε και σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Θα πω μάλιστα και κάτι, ο κύριος Μαυρογιάννης, επειδή ασχολούμαι αρκετά με την κυπριακή πολιτική σκηνή, ο κύριος Μαυρογιάννης και ο ίδιος δεν προερχόταν από τις τάξεις της αριστεράς, αν και πολύ έξυπνα το ΑΚΕΛ έκανε μια επιλογή που φάνηκε ότι έδωσε σημαντικό αγώνα και νομίζω και για να ολοκληρώσω ότι κρύβει και κάποια μηνύματα και για τη χώρα μας. Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις και τα exit polls έπεσαν μέσα, γιατί Χριστοδουλίδη έδιναν, να τα πούμε γιατί έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες τις τελευταίες μέρες. Και νομίζω ότι και στην πολιτική κατεύθυνση η Κύπρος δείχνει ότι οι μάχες πολιτικά εξακολουθούν και παίζονται στο κέντρο. Παρά τη ριζοσπαστικοποίηση πολιτικών αντιπάλων μας στην Ελλάδα, το μήνυμα που βλέπουμε να έρχεται από την Κύπρο είναι ότι η μάχη παίζεται στο κέντρο. Εκεί λοιπόν θα κριθεί και η μάχη στη χώρα μας, γιατί έχουμε διαφορές προφανώς με την κυπριακή πολιτική σκηνή, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Είναι μια αδελφή χώρα. Ως προς τον κύριο Δένδια, για να σας απαντήσω, είναι προφανές αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Δένδιας. Έπρεπε να υπάρξει αυτή η διπλωματική γέφυρα. Πρέπει να συζητάμε με τη γείτονα. Εμείς είναι πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι αυτή η διπλωματία, την οποία δημοσιογραφικά χαρακτηρίζουμε ως η διπλωματία των σεισμών, είναι μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας δεν έπραξε πολύ καλά και δεν πράττει πολύ καλά αυτά τα οποία κάνει στο κομμάτι της θωράκισης διπλωματικά, στρατιωτικά, αν θέλετε, της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε συμπονετικά σε έναν λαό. Οι λαοί δεν πρέπει να έχουν διαχωρισμούς, να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούμε. Η επίσκεψη Δένδια είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια οργανωμένη πολιτική από τη χώρα μας. Γιατί τι αποδεικνύει αυτό το οποίο πάγια λέει και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς δεν είμαστε μια επιθετική χώρα. Είμαστε μια χώρα η οποία θέλει καλή γειτονία και το αποδεικνύουμε με την πραγματικότητά μας, τη διπλωματική μας πραγματικότητα. Ωραία, κύριε Φωτίου. Καταρχήν να πω ότι οι εκλογές ακριβώς στην Κύπρο απέδειξαν πράγματι πόσο έξω πέφτουν οι δημοσκοπήσεις, ακριβώς γιατί τον κύριο Μαυρογιάννη τον είχαν εντελώς οι δημοσκοπήσεις ότι δεν θα έπαιζε στο πολιτική σκηνή, τον είχαν τρίτο. Ο κύριος Μαυρογιάννης παραλίγο, πράγματι διαφορά είναι όντως πολύ μικρή, απέδειξε ότι θα μπορούσε να είναι και ο νικητής αυτών των εκλογών. Και πάλι στον Χριστοδουλίδη μέσα πέσανε. Ως προς τον Χριστοδουλίδη, το φέρνανε, αφού τον φέρνανε ότι, ότι έχει τεράστιο προβάδισμα, δεν πέσαν τόσο μέσα, ακόμη και σε αυτό, κύριε Κοταρίδη, αν μου επιτρέπετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εύχομαι πράγματι ο νέος πρόεδρος ή το νέο τοπίο, όπως μας εξήγησαν ότι διαμορφώνεται, θα μπορέσει να δουλέψει για μια δίκαια λύση επιτέλους του Κυπριακού, το οποίο έχει βαλτώσει εδώ και 40 χρόνια και όπου το οποίο οδηγεί σε μια πολύ λάθος κατεύθυνση όλα αυτά τα χρόνια την Κύπρο γενικότερα. Όσο για την Τουρκία, νομίζω ότι μια μεγάλη καταστροφή, είναι μια τραγωδία τρομακτική, αποκαλύπτει ότι τελικά οι δύο γειτονικές χώρες και οι λαοί τους μπορούν να συνυπάρχουν μια χαρά και ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δυστυχώς από ηγεσίες, αντιπαραθέσεις και οξύνσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στους δύο λαούς μας. Ελπίζω ότι, λέγοντας και εξ αρχής, ότι τη βαθιά μου θλίψη και στα θύματα εκφράζω της Τουρκίας από αυτό το φωνικό σεισμό, αλλά και της Συρίας, η οποία έχει εγκαταλειφθεί δυστυχώς την τύχη της, όπως φαίνεται όλο αυτόν τον καιρό. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η τραγωδία θα αποκαλύψει ότι οι εντάσεις που δημιουργούνται
και οι οποίες είναι εντάσεις οι οποίες αυξάνουν τους εξοπλισμούς, τις δύο χώρες τις βάζουν σε ένα ράλι εξόδων τεράστιων μέσα από τους εξοπλισμούς, στην πραγματικότητα θα αποδείξουν ότι όλος αυτός ο φόβος ο οποίος τρέφουν οι κυβερνήσεις ένθεν και ένθεν ότι θα υπάρξει ένας πόλεμος ίσως και άρα γι' αυτό πρέπει συνεχώς να εξοπλιζόμαστε και συνεχώς να φοβόμαστε ότι θα έρθει η Τουρκία το βράδυ, νύχτα κτλ. Νομίζω ότι θα εκλείψει αυτή την προεκλογική περίοδο τουλάχιστον για την Ελλάδα και θα μπορέσουμε πιο ήρεμα να πάμε σε αυτή την περίοδο στις εκλογές. Ναι, απλώς μια ένσταση. Πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία πυροδοτεί αυτό το κλίμα προφανώς το πολεμικό. Αναγκάζοντας την Ελλάδα προφανώς να κάνει ηγεσίες. Είναι από ηγεσία. Ακολουθήστε τα ελληνικά. Προφανώς η Τουρκία απεδείχθηκε αναθεωρητικός γείτονας όλη αυτή την περίοδο και προφανώς προκαλεί. Αλλά κοιτάξτε, και στην Ελλάδα δημιουργείται ένας φόβος τεράστιος. Και ο φόβος δεν είναι καλό σύμβουλο στους πολίτες όταν πρόκειται να ψηφίσουν. Ήθελα απλά, με συγχωρείτε, άκουσα με ενδιαφέρον την άποψη της κυρίας Σκοτίου, αλλά έτσι όπως το διατύπωσε, φαίνεται ότι και η Ελλάδα είναι μια δύναμη. Εντάξει, γι' αυτό έκανα έτσι από ηγεσίες. Νομίζω ότι είναι σαφής η δήλωση. Τώρα, κυρία Φωτίου, έκανα σχολιάζει τη δημοσκοπήση, είπε ότι αυτόν που έφεραν ως τρίτο ήρθε δεύτερο. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς παρόμοιες ελπίδες στο Πασόκ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι ώρα να συζητάμε τις δημοσκοπήσεις. Έγινε. Η ουσιαστική δημοσκόπηση έγινε σήμερα. Είναι η κάλπη. Άρα έχουμε αποτέλεσμα στην Κύπρο. Έχουμε μια καινούρια ηγεσία. Ευχόμαστε, νομίζω, όλος ο ελληνικός λαός και όλος ο ελληνισμός ολόψυχα αυτή η ηγεσία να είναι μια ηγεσία που θα δουλέψει για το καλό του κυπριακού ελληνισμού. Να πούμε ότι από ό,τι διάβασα το ποσοστό της συμμετοχής ξεπέρασε το 70%. Αυτό είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον. Και ότι είναι σαφές ότι ο νέος πρόεδρος έχει μπροστά του έναν μακρύ δρόμο σε σχέση με την επίλυση του εθνικού προβλήματος και με μία και μόνο σταθερά σε αυτό το μακρύ δρόμο την άρρηκτη πορεία και στήριξη της Ελλάδας στο δίκαιο αίτημα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι κάτι αδιαφυσβήτητο και απόλυτα σταθερό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τραγωδία στην Τουρκία και την Συρία, είναι, ξέρετε, κυρίως τώρα η ώρα της ανθρωπιάς. Γιατί μιλάμε βεβαίως για τη διπλωματία των σεισμών, με το μυαλό μας το 1999, αλλά είναι πρωτίστως η ώρα της ανθρωπιάς. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι συνταρακτικό. Είναι βέβαιο ότι πέρα από τα επίσημα νούμερα που έχουμε σήμερα και που είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί, οι εκτιμήσεις είναι δυστυχώς τραγικές. Αν αθροίσουμε τους σημερινούς βαριά τραυματισμένους και τους αγνοούμενους σε σχέση με τις προβλέψεις, τα νούμερα τα τελικά είναι εφιαλτικά. Και είναι εφιαλτικά νούμερα, και αυτό δεν πρέπει κανείς να το ξεχνάει, που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν οφείλονται μόνο στην φύση, αλλά οφείλονται στην μη τήρηση αντισεισμικών κανονισμών και προτύπων που αφέθηκε να γίνει πράξη στην Τουρκία από ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς που επί της ουσίας ανέδειξε τον κατασκευαστικό κλάδο ή ένα κομμάτι αυτού νου στη νέα οικονομική ελίτ της Τουρκίας. Γιατί αυτό βλέπουμε εργολάβους ή μηχανικούς να προσπαθούν να διαφύγουν τα σύνορα. Άρα αυτό είναι μια μεγάλη τραγωδία και ας ελπίσουμε όλοι ότι αυτοί οι χιλιάδες νεκροί θα είναι η ευκαιρία ούτως ώστε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο ασυνείδητη λογική και πρακτική στην Τουρκία. Θεωρείτε πως το κλίμα που διαμορφώνεται τώρα και μεταξύ των λαών αλλά και μετά την επίσκεψη Δένδια μπαίνουμε σε κάποια ηρεμία με την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, είναι σαφές τώρα ότι η Τουρκία είναι σε μια έκτακτη ανάγκη η οποία ενδεχομένως από ό,τι διαβάζουμε θα επηρεάσει και τον επικείμενο χρόνο των εκλογών που ναι μεν έχει εξαγγελθεί για την 14η Μαΐου, αλλά είναι πιθανότατο ο Ερντογάν να επιδιώξει την αναβολή τους. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η ανασύνταξη της χώρας, η αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών και βεβαίως τα τεράστια ζητήματα της οικονομίας σε σχέση με την επανεκκίνησή της. Άρα θα έλεγα ότι είναι προφανές ότι έχουμε μία άνω τελεία, αλλά σε κάθε περίπτωση
Οι έκτακτες ιστορικές περίοδοι κάποια στιγμή τελειώνουν, μπαίνει μια παρένθεση, η διαχείριση βρίσκει τους καθημερινούς της ρυθμούς και είναι βέβαιο ότι το καθεστώς Ερντογάν έχει πολύ δομικά στοιχεία στην πολιτική του. Ο αναθεωρητισμός δεν είναι στοιχείο του καθεστώτος Ερντογάν, είναι γενικότερο στοιχείο του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας. Άρα, ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια αναθεωρητική δύναμη. Η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητας και ειρήνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και με αυτά τα όπλα που προκύπτουν από τις διεθνείς της συμμαχίες στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ θα είναι και θα πρέπει να επιδιώξει και να ακολουθήσει εκείνες τις κινήσεις που θα την θωρακίζουν απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας τώρα τα προεκλογικά. Κύριε Μαρκόπουλε, δύο θέματα έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, τα οποία έχουν φέρει και έτσι πολιτική αντιπαράθεση, αλλά το βλέπω, θεωρώ ότι και εσείς τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχετε να τα διαχειριστείτε. Το ένα έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς και την απόφαση του Αρείου Πάγου και το άλλο έχει να κάνει με τις έντονες διαμαρτυρίες μεγάλης μερίδας του καλλιτεχνικού κόσμου και τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματίσει και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Να ξεκινήσω από το δεύτερο για να πάω στο πρώτο, το οποίο είναι και, έτσι και πιο πλατή πολιτικά, αφορά περισσότερο κόσμο. Ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου. Θα υπάρξει ένας γόνιμος, ελπίζουμε, διάλογος. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι θα έχουμε παραγωγή ειδήσεων από την Τετάρτη, όπου και ο Πρωθυπουργός με το ειδικό του βάρος θα εξηγήσει κάποια πράγματα και θα υπάρξουν επαφές. Θεωρείτε, πριν πάμε στο άλλο, θεωρείτε ότι ήταν λάθος που άνοιξε αυτό το θέμα, ειδικά τώρα σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή μια εστία ένταση που ο άλλος λέει ποιος ο λόγος? Νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει κάτι. Επομένως, το τελικό ταμείο σε τέτοιου είδους ζητήματα εμείς εξακολουθούμε και κυβερνούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, εμείς κατεβάσαμε τα μολύβια κάτω. Θεωρώ λοιπόν ότι το τελικό ταμείο ας αφήσουμε να το δούμε την Τετάρτη. Θα υπάρξει συνάντηση, υπάρχουν πρωτοβουλίες σε εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βιαστούμε να κρίνουμε. Υπάρχει ένας κοινωνικός διάλογος σε εξέλιξη και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε σε όλα προεκλογικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει, παράγει νομοσχέδια, παράγει έργο. Εμείς μάλιστα ψηφίζουμε κιόλας στη Βουλή. Ξέρετε, δεν έχουμε αποχωρήσει, ούτε κάνουμε ακτιβισμό. Εμείς είμαστε εκεί, ψηφίζουμε, παίρνουμε θέση στα προβλήματα και θα έρθουν κι άλλες πολιτικές και άλλα νομοσχέδια για τα οποία κάποιοι άλλοι δεν θα ψηφίσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των πληστηριασμών. Να το δούμε λίγο μετά αυτό, να τοποθετούν και τα. Με μεγάλη χαρά, για να μην χάσουμε τον μπάλα. Παρακαλώ. Έλατε, κυρία Φαλίδου. Ναι, κοιτάξτε. Τώρα, εσείς βλέπω, και επειδή έχω δει και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζετε ενεργά τις κινητοποίησεις των καλλιτεχνών. Προφανώς. Αλλά χρειάστηκαν 50 μέρες για να πάρει το μήνυμα το Μαξίμου ότι δεν πάμε καλά. Και άρα ο Πρωθυπουργός ως ο γενικός μάγος των πάντων να παρέμβει. Αυτό είναι ήδη μια νίκη αυτών των κινητοποιήσεων, ότι αναγκάζεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δεχθεί και να συνομιλήσει με τους απεργούς. Βέβαια χρειάστηκαν 50 μέρες για να γίνει τι? Γιατί η ίδια η κυβέρνηση είχε επεξεργαστεί το Προεδρικό Διάταγμα 85, το οποίο ακριβώς εξίσωνε τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, κυρίως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των καλλιτεχνικών σχολών με του Λυκείου. Τόσο απλό ήταν αυτό το πράγμα. Προς εμπεγμό των διαμαρτυρόμενων τότε, η κυβέρνηση έφερε ένα προεδρικό διάταγμα, μια τροπολογία, η οποία χειροτέρεψε τα πράγματα. Είπε δηλαδή, ενώ το προεδρικό διάταγμα αφορούσε αυτούς που θα ήταν μετά το 2003, θα είχαν αποφυτίσει από αυτές τις χώρες, είπε δηλαδή ότι εξομοιώνει αυτούς που ήταν πρώτο 2003 με τους μετά. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να εξοργιστεί περισσότερο ο κόσμος, γιατί ακριβώς τότε δηλαδή υπήρξε ένας εμπεγμός, με αποτέλεσμα να παραιτηθούν και οι καθηγητές των σχολών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρά τα πράγματα. Εμείς λέμε λοιπόν τώρα ότι ήρθε η ώρα για τρία πράγματα. Το ένα, αναγνώριση των υφιστάμενων, ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των υφιστάμενων σχολών, καλλιτεχνικών σχολών, το πρώτο.
βέβαια κατάργηση του προεδρικού διατάγματος το 85. Βέβαια. Το δεύτερο που λέμε είναι καθιέρωση δημόσιας ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Βεβαίως, αυτά χρειάζονται διάλογο. Πρέπει να μπουν από την αρχή και πρέπει να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος. Αυτό όμως θα είναι και μια μεγάλη νίκη όλων αυτών των ανθρώπων που τώρα, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται κατά χιλιάδες έξω από το ΡΕΞ και κάνουν έξω από το, από το Εθνικό. Το ΡΕΞ ήταν το πρωί. Να. Τώρα είναι έξω από το Εθνικό, στο κτίριο του Τσίλερ. Νομίζω λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν τους είχε η κυβέρνηση αυτή καθόλου υπόψη της και τους ενέπαιξε με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω, όλη αυτή την τετραετία, τους θεώρησε και εχθρικά διακείμενους απέναντί της. Το είδαμε, ας πούμε, και σε όλες τις συμπεριφορές τι έκανε. Νομίζω λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή δείχνουν ένα δρόμο, ένα δρόμο μεγάλης ανατροπής. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι όπως το παρουσίασε ο κ. Μακόπουλος, ότι δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει εκπροσώπους των καλλιτεχνών. Δεν είναι έτσι. Έχει προηγηθεί. Είπα κάτι ψέματα. Όχι, την Τετάρτη θα βρεθεί. Κοιτάξτε, δεν είπατε κάτι ψέματα, αλλά είπατε κάτι το οποίο δεν αντανακλά το πολιτικό κλίμα το οποίο έχει προκύψει από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να καταθέσει το Προεδρικό Διάταγμα 85 είναι μια πρωτοβουλία η οποία ως προς το κανονιστικό περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος αλλά και ως προς το συμβολισμό που το συνοδεύει αναδεικνύει έλλειψη σεβασμού της οργανωμένης συντεταγμένης πολιτείας απέναντι στον χώρο του πολιτισμού και αυτούς που τον υπηρετούν. Και γι' αυτό το λόγο αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έχει προκαλέσει την αντίδραση όχι μόνο των καλλιτεχνών στον τόπο μας, αλλά θα έλεγα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Η πραγματικότητα ποια είναι, ο χώρος είναι αρρύθμιστος. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση. Εδώ και χρόνια όμως, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούω κάποιους που λένε επιτέλους γίνονται πράγματα. Δεν σας διακόψω. Παρακαλώ, ναι, ο χώρος είναι αρρύθμιστος. Και δεν υπάρχει τυποποίηση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, είπε ότι εγώ θα έρθω να νομοθετήσω επί της ουσίας το αρρύθμιστο μιας μη τυποποιημένης εκπαίδευσης. Και με αυτό τον τρόπο θα οδηγήσω στην απόλυτη, θα οδηγήσω έναν κλάδο σε μια παντελή έλλειψη αναγνώρισης των προσόντων του. Αντί να πει ότι εγώ αναγνωρίζω ότι έχω έναν κλάδο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία της κοινωνίας πρωτίστως και της οικονομίας, είναι αρρύθμιστος και θα αναλάβω τις πρωτοβουλίες ούτως ώστε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και απόλυτου σεβασμού της προσφοράς αυτού του κλάδου στη χώρα να ρυθμίσω τα ζητήματα της εκπαίδευσής του. Και όχι μόνο αυτό, ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε την οργανωμένη στήριξη αυτού του αγώνα από το σύνολο των καθηγητών των σχολών του Εθνικού ήταν ένας τρόπος που πήγε ένα βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά την έλλειψη σεβασμού στην οποία αναφέρθηκα, γιατί άρχισαν ψυχοφαντίες του τύπου δεν έγινε τίποτα, έλυγαν οι συμβάσεις τους, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί, άνθρωποι που πολλοί από αυτούς βιοπορίζονταν από αυτές τις συμβάσεις και ενώ ήταν εν εξελίξη η αυτόματη ανανέωσή τους, πήραν αυτό το κόστος και αυτή την ευθύνη να χάσουν αυτό το εισόδημα για να υποστηρίξουν με συνέπεια για τους καθηγητές. Λοιπόν, αυτού του είδους έτσι η συκοφαντία έγινε ελαφρά την καρδία. Φαντάζομαι ότι το έχουν μετανιώσει αυτοί που το εκτόξευσαν. Αυτοί οι άνθρωποι με ρίσκο, όχι μόνο με ρίσκο, με κόστος για τον καθημερινό τους βιοπορισμό, πήραν αυτή την απόφαση τη γενναία και ήρθαν να πούν ότι εμείς δεν υπογράφουμε αυτή τη συμβάση παρά το γεγονός ότι αυτό το εισόδημα το είχαν ανάγκη. Και ελπίζω, εκφράζω την ελπίδα ότι η κυβέρνηση μετά από τόσο χαμένο χρόνο, έστω και με μικροκομματικό κριτήριο, έστω και αντιλαμβανόμενο το πολιτικό κόστος, θα κάνει μια γενναία επαναχώρηση ρυθμίζοντας τις καλλιτεχνικές σπουδές με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και πολιτικά υπεύθυνο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα των πληστηριασμών και της οικονομίας, ένα συντομότερο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Στρέψαμε, κύριε Μαρκόπουλε, πληστηριασμοί και να βάλω και ένα άλλο θέμα, το θέμα της αύξησης των επιτοκίων. Έτσι, έντρομοι πλέον οι δανειολήπτες βλέπουν τις δόσεις να έχουν πάει στο Θεό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους πληστηριασμούς, γιατί το αφήσαμε και από την προηγούμενη συζήτηση, αλλά έχει ενδιαφέρον και η κουβέντα για τους καλλιτέχνες. Κοιτάξτε να δείτε, κροκοδίλια δάκρυα σε όλα. Αυτοί που δεν νομοθέτησαν ήταν 4 χρόνια στην εξουσία. Δεν προσπάθησαν να καλύψουν τους καλλιτέχνες, τώρα κουνάνε το δάχτυλο πολιτικά. Οι ίδιοι τώρα, οι οποίοι με τον 43-54 νόμο του 2015 νομοθέτησαν ουσιαστικά το άνοιγμα των πληστηριασμών, έφεραν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, πραγματοποίησαν 30.000 πληστηριασμούς στα χρόνια τους, ουσιαστικά έκαναν ιδιώνυμο οποιαδήποτε διαφωνία και οποιαδήποτε ουσιαστικά νομοθέτησαν την πώληση στα funds, οι ίδιοι τώρα έρχονται και μας κατηγορούν για μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Εγώ δεν θα πάω στο αντισύριζα, επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω και με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Απλά λέω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ποιοι μας κρίνουν. Ο νόμος 43-54 του 2015 είναι ο νόμος που άνοιξε τον δρόμο στα funds. Πληστηριασμοί έγιναν στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λαϊκές μάλιστα κατοικίες, επειδή ακούω από χθες δεν έχουν γίνει, λέει, σε λαϊκές γειτονιές. Αυτό το θέμα πληστηριασμοί που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, θα θυμίσω ότι αυτοί οι οποίοι τους ανέδειξαν μάλιστα πρώτοι ήταν πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Λαφαζάνης. Mm. Δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν έχει σημασία το ποιος χύνει κροκοδίλια δάκρυα, έχει σημασία ο φαρισαϊσμός. Επειδή όμως δεν φτάνει μόνο το τι λέμε για την. Δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, εμείς θα μιλήσουμε για τα δικά μας πεπραγμένα. Σε ρυθμίσεις έχουν πάει 590.000 νοικοκυριά. Έχουν ρυθμιστεί με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις δάνεια 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Έχει υπάρξει κρατική επιδότηση. Προωθήθηκε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Έχουν προκύψει μια σειρά εργαλείων. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να δεχτούμε την κριτική ενός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομοθετικά, ουσιαστικά τι ήρθε ο Άριος Πάγος να συζητήσει την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δεχόμαστε λοιπόν την λογική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγγέλει με μια μεγάλη ευκολία πάλι ένα θέμα το οποίο ο ίδιος άνοιξε. Ο ίδιος άνοιξε. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, επειδή ακούω για τον περίφημο νόμο Κατσέλη, ο οποίος δεν είναι νόμος Κατσέλη, ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί από άλλη κυβέρνηση. Ακούω λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ και λέω τι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Είχε νομοθετήσει, είχε προχωρήσει σε κάτι, δεν είχε το χρόνο πάλι και δεν πρόλαβε, δεν έχω καταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βαρύνεται σαφέστατα για μια σειρά πραγμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα funds στην Ελλάδα. Επί ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν αυτές οι πολιτικές, επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν οι πρώτοι πληστηριασμοί και δεν δεχόμαστε κριτική με τη λογική να σε κάψω Γιάννη ή να σε αλείψω λάδι. Το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό κάνει. Έκαψε τον κόσμο με τα funds, με την πολιτική νομοθέτηση, κατοχύρωση της παρουσίας των funds, έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, έκανε 30.000 πληστηριασμούς και τώρα έρχεται να μας πει πόσο ευαίσθητοι είμαστε κτλ. Ωραία, τώρα τι κάνουμε. Εδώ πέρα κοιτάξτε να δείτε. Είπα, περιέγραψα ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει παράξει ήδη αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι γίνονται διμερείς διακανονισμοί. Ακούω και τον κύριο Βερβεσό χθες που έκανε κάποια κριτική για το όλο θέμα. Αλλά εδώ έχουμε ήδη βοήθεια με κρατική επιδότηση, με εξοδικαστικό συμβιβασμό, με επικοινωνία τραπεζών δανειοληπτών που έχει φέρει αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, ποια είναι η πρότασή του. Μια τροπολογία την οποία όταν ήταν κυβέρνηση δεν την έφερε. Πάλι λοιπόν λαϊκισμός. Για τα επιτόκια. Πρώτος ο Πρωθυπουργός για τα επιτόκια, θα θυμίσω ότι έκανε παρέμβαση, έχει ανοίξει την συζήτηση με τις ελληνικές τράπεζες και είναι σαφές ότι όσο βελτιώνονται οι όροι της ελληνικής οικονομίας, θα δούμε και τα θέματα αναβάθμισης κτλ. Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αντιληφθεί πρώτος το ζήτημα. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα το θέμα των επιτοκίων θα απασχολήσει ακόμα περισσότερο. Κυβερνητικά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Και επαναλαμβάνω, πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση για το επιτοκιακό πρόβλημα. Και μάλιστα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους πληστηριασμούς πρώτα. Κύριε Κοταρίδη, καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε την πρώτη κατοικία όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής του με υπάλληλους νόμους. Κατσέλη στην αρχή, ο οποίος ήταν προηγούμενης κυβέρνησης προφανώς, και μετά με τον Κατσέλη Σταθάκη που διεύρυνε την περίμετρο κάλυψης του νόμου, δηλαδή σε ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Που δεν προέβλεπε ο νόμος Κατσέλη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πρώτο.
Σας λέω απλά ότι όχι μόνο δεν έγινε κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, γιατί αν είχε γίνει η Νέα Δημοκρατία θα το είχε βγάλει Φέι Βολάν και θα το μοίραζε στους σταθμούς του μετρό, αλλά και ο ίδιος το δεύτερο, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τον Απρίλιο του 20, επέκτηνε μέχρι τον Ιούλιο του 20 και νομίζω είναι εδώ. Θα μπορούσε να το παίξει και η ΕΡΤ που το ξέρει βέβαια. Είναι από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή τον 30 Απριλίου του 2020. Πάθατε καραμαλή, σας βλέπω με τη φωτογραφία. Ο οποίος λέει λοιπόν, ο ίδιος, και μπορείτε να το παίξετε ανά πάσα στιγμή, που λέει ότι επεκτείνουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι τον Ιούλιο. Άρα αυτά τα ψέματα περί πληστηριασμών πρώτης κατοικίας έχουν ένα τέλος και ο ελληνικός λαός το ξέρει. Το δεύτερο, η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε με τον πτωχευτικό νόμο του Μητσοτάκη τον Οκτώβριο του 20. Καταργήθηκε όχι μόνο η προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά για πρώτη φορά οι Έλληνες με αυτόν τον πτωχευτικό νόμο μπορούσαν να χάσουν και την κατοικία τους, όχι μόνο αν είχαν κόκκινο δάνειο ή αν ήταν επιχειρηματίες και επομένως με την κατοικία είχαν εγγυηθεί τον επιχειρηματικό τους χώρο, αλλά και αν χρωστούσαν στις τράπεζες, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, αν χρωστάει σε αυτά, μπορεί να εκπληστηριαστεί το σπίτι του. Αυτό είναι το πρώτο. Και τότε προβλέψαμε την καταστροφή που ερχόταν, γιατί απλούστατα είδαμε τότε ότι εκτός των χιλιάδων κόκκινων δανείων που υπήρχαν τότε, δημιουργιόταν και νέα γενιά κόκκινων δανείων. Ήδη αυτό έχει γίνει. Κύριε Φώτη, όμως να σας πω κάτι. Θα έρθω στον Άριο Πάγο. Την ανοίξατε διάπλατα εσείς. Περιμένετε τώρα να σας πω. Και τα φαντς δεν ελέγχονται. Με τις τράπεζες πείτε κάτι μπορεί να γίνει. Πολύ σωστά. Τα φαντς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Για να δούμε λοιπόν τώρα ακριβώς τι έγινε. Τις 30 Ιανουαρίου, 12 μέρες πριν δηλαδή, τα φαντς έρχονται στον Άριο Πάγο και ζητούν εάν μπορούν οι servicers, δηλαδή οι πάτσιδες, γιατί έχουμε τα funds που αγοράζουν, αλλά αυτά τα μεταβιβάζουν στους servicers, ή δηλαδή τους πάτσιδες, και αυτοί πληστηριάζουν. Αν μπορούν λοιπόν. Υπάρχουν κι άλλοι. Δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, συγγένειες. Αν μπορούν λοιπόν τα funds να βγάζουν σε πληστηριασμό. Και με βάση ποιον? Με βάση τον νόμο 2000, με βάση τον νόμο 3156 του 2003, ο οποίος είναι πάνω στον οποίο πάτησε τον πτωχευτικό της νόμο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εκεί έφτιαξε τον Ηρακλή μηχανισμό μεταβίβασης, ο Ηρακλής, των κόκκινων δανείων σε funds και μετά σε πληστηριασμό με βάση αυτό τον νόμο. Αυτός αφορά περιπτώσεις πρώτον πρώτης κατοικίας. Δεν τελείωσα. Δεύτερον, προβλέπει. Όχι, θα το πω όλο αυτό, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός, γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία ψέματα. Δεύτερον, προβλέπει, με βάση την αναφορά του νόμου 3156 του 2003, τον οποίο αυτόν επικαλείται η Νέα Δημοκρατία στον πτωχευτικό, και όχι τον νόμο του 15 του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν λοιπόν προβλέπει ότι η εκποίηση γίνεται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον οφειλέτη. Και τρίτον, η εκποίηση γίνεται, δηλαδή ο πληστηριασμός γίνεται, χωρίς φόρο μεταβίβασης. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί αντίθετα ο νόμος του 15, αυτόν που λέει ο 4354, ο του 15, γιατί τον παρέκαμψε η Νέα Δημοκρατία που σήμερα λέει εξαιτίας σας τώρα πάθαμε αυτά που πάθαμε? Γιατί δεν αφορούσε την πρώτη κατοικία, διότι επέβαλε στα funds και ρυθμίσεις να έχουν με τον εφιλέτη, και τετρίτον διότι έπρεπε να φορολογούνται μετά από κάθε λοιπόν. Και να πω και άλλη μια κουβέντα. Εμείς τι λέμε? Ανοίξατε την πόρτα, την Κερκό. Θα μας πείτε μετά τι λέμε ο καθένας.
γιατί έχετε μιλήσει. Εμείς τι λέμε λοιπόν, πράξη νομοθετικού περιεχομένου τώρα που να σταματήσει τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Γιατί δεν λέμε τροπολογία. Γιατί δεν λέμε τροπολογία που παραδείγματος χάρη λέει το Πασόκ, διότι κάναμε τρεις φορές τροπολογίες και δεν τις αποδέχτηκε. Άρα ο λαός θα αποφασίσει. Αφού δεν θα την ψηφίσετε. Από εδώ και ύστερα ο λαός θα αποφασίσει. Και να τη φέρετε στη Βουλή δεν θα την ψηφίσετε. Θα διαχειριστεί 700.000 πληστηριασμού. Κυρία Αποστολάκη, κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι δυστυχώς αντικειμενικά. Το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψήφισε το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε συνθήκες πολύ σκληρές για τη χώρα και με μία τρόικα πολύ σκληρό διαπραγματευτή. Αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να την μετονομάσει σε θεσμούς και να μας πει πόσο δύσκολο ήταν να διαπραγματευτεί μαζί της. Το λέω αυτό για να μην χάνουμε εντελώς την ιστορική μας μνήμη. Λοιπόν, ο νόμος του 2010 ήταν ο πρώτος και μοναδικός νόμος που ήρθε να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Είναι νόμος κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και είναι νόμος ο οποίος το 2015 καταργήθηκε επί της ουσίας με νόμο και με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ορθώς το λέτε και οι δύο συνομιλητές και ο κύριος Μαρκόπουλος και εσείς το επισημάνατε κύριε Κοταρίδη, άνοιξε η πόρτα για την είσοδο των ΦΑΝΤΣ. Η κυρία Φωτίου κάνει ένα αναλογικό άλμα, ξεχνάει αυτή την παρένθεση και πηγαίνει στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που φυσικά πάει ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας ενεργητική. Θα απαντήσω σε αυτό της κυρίας Αποστολάκη, προσφέροντας ενεργητική. Αν νομίζετε. Ναι, αν νομίζετε. Δίνοντας τη δυνατότητα στους services να μπορούν να έχουν πλέον άλλο ρόλο στην διαχείριση των κόκκινων δανείων. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτή, η οποία βεβαίως ήρθε στη συνέχεια να συμπληρωθεί με τον νέο πτωχευτικό κώδικα που ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ολοκλήρωσε, ο οποίος ολοκλήρωσε και αυτό, την παντελή έλλειψη προστασίας στην πρώτη κατοικία. Σήμερα μιλάμε για 700.000 δανειολήπτες. Οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων που έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου 3.200. Ήταν περίπου 2.800 οι αντίστοιχες ρυθμίσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος όταν έχουμε 700.000 δανειολήπτες, οι οποίοι σήμερα κινδυνεύουν, και σε αυτό τον κίνδυνο έχει πρωτογενή άμεση ευθύνη η Νέα Δημοκρατία, ο νόμος της οποίας ψηφίστηκε το 20, αλλά και κατά τη δική του τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ορθάνυχτα την πόρτα των ΦΑΝΤΣ, τα οποία αγόρασαν σε ποσοστό 15% έως 20% της αξίας τα σπίτια των ανθρώπων και σήμερα έρχονται να τους τα πουλήσουν στο ποσοστό του 80% έως 90% της αξίας τους. Αντιλαμβάνεστε εσχροκέρδια και επίπεδο κερδών. Και το λέω αυτό για να έρθω στο δεύτερο ζήτημα που θέσατε. Ελάτε, για το χάσμα του επιτοκίου. Ξέρετε, από αυτό το χάσμα τα υπερκέρδη των τραπεζών αυτή τη στιγμή ξεπερνούν το 1 δις. Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις παρενέσεις του Πρωθυπουργού στον τραπεζικό τομέα, αλλά ξέρετε, όταν έχουμε τέτοιου είδους δυσλειτουργίες, τα προβλήματα δεν λύνονται με παρενέσεις. Τα προβλήματα λύνονται με παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Σάντσες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, έχει επιβάλει έκτακτη εισφορά στις τράπεζες ύψους 4,69%. Αυτή τη στιγμή, με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, 2 στα 3 ρυθμιζόμενα δάνεια επανακοκκινίζουν μέσα στο εξάμηνο εξαιτίας του χάσματος του επιτοκίου ανάμεσα στις χορηγήσεις και στις καταθέσεις. Άρα έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι απρόθυμη να κάνει οτιδήποτε για να προστατέψει την πρώτη κατοικία και για να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών. Λοιπόν, πάμε και γι' αυτό εμείς προτείνουμε την τροπολογία με βάση την οποία λέμε και καλούμε την κυβέρνηση να την ψηφίσει για ρυθμιζόμενο σταθερό επιτόκιο εγγυημένο από το κράτος και για επιδότηση από το κράτος των αποδεδειγμένα αδύναμων δανείων. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αποδείχθηκαν οι καλύτεροι διπλωμάτες. Mm-hmm. Πραγματικά ηρώες, νομίζω ο χαρακτηρισμός δημοσιογραφικά είναι εύστοχος. Αποδείχθηκαν οι καλύτεροι διπλωμάτες και όχι υπερβολικός. Και οι οποίοι μάλιστα απέδωσαν ακριβώς ποια είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική. Είμαστε μια δύναμη ειρηνική
η οποία βοηθάει το γείτονα. Θέλουμε καλή γειτονία. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι ήρωες. Είναι το ελάχιστο που μπορεί κάποιος να γράψει για αυτούς. Και μπράβο τους. Να ρωτήσω κάτι. Εκλογές πότε πάμε? Αυτό είναι το προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εντάξει, μήπως έχετε καμιά πληροφορία. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Ναι, εδώ, Απρίλιο, και Μάιο, μήνα. Ναι. Εδώ και πολλοί μήνες. Είμαστε, νομίζω περίοδο. Κοντά. Κυρία Φωτίου, έλατε. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι είναι το πρόσωπο της ανθρωπιάς η ΕΜΑΚ στη γείτονα χώρα και νομίζω ότι τους περιμένουμε όλοι με μεγάλη συγκίνηση και αγάπη. Ξέρουμε ότι δίνουν αυτές τις μάχες πάντα με αυτοθυσία και είναι αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κυριαρχήσει ανάμεσα στους δύο λαούς μας και που θα μπορέσει να σπάσει φράχτες και όλα αυτά τα pushbacks και όρια που συμβαίνουν στη χώρα μας και στη γείτονα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, για τις εκλογές λέω ότι και χτες να γινόντουσαν, εμείς θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, διότι κάθε μέρα που περνάει νομίζουμε ότι η χώρα βυθίζεται σε μια ιστορία η οποία θα έχει επιπτώσεις τόσο στην οικονομία, στη ζωή των ανθρώπων, στο μέλλον τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, τι περιμένει να του πούνε στο αυτή τα επιτελεία τα δημοσκοπικά, αλλά αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, ένα κόσμο ο οποίος περιμένει να απαλλαγεί από τη χειρότερη κυβέρνηση που έζησε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον βλέπουμε άλλο κόσμο, αυτό είναι γνωστό. Κυριακή γιορτή, κύριε Φωτίου, θα τα δούμε αυτά. Και επομένως, ναι, εκείνη την ημέρα νομίζω ότι αυθεντικά ο κόσμος θα μιλήσει. Ωραία, κύριε Αποστολά, για να κλείσουμε με εσάς, έλατε. Να πω ότι όποιος διαβάζει ξένο τύπο και βλέπει τα δημοσιεύματα για την ΕΜΑΚ δεν μπορεί παρά να αισθάνεται βαθιά περηφάνεια και συγκίνηση για αυτούς τους ανθρώπους. Και φαντάζομαι και οι οικογένειές τους με πόση λαχτάρα και περηφάνεια τους περιμένουν. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Κάποια στιγμή να τους προστατεύσουμε και λίγο τους ανθρώπους και να σκέψουμε και πάνω από τα προβλήματά τους. Γιατί όλοι αυτοί που εργάζονται στα σώματα αυτά, και μιλάω και για πυροσβέστες και για. Ασφαλώς. Ασφαλείς οτιδήποτε. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζητήματα. Μου θυμίζετε τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό που τους χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια και δύο χρόνια μετά. Και δύο χρόνια μετά δεν είναι στα παρέα και αγγελίνα. Για τις εκλογές με τελευταία. Δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Τώρα κοιτάξτε, είναι η χώρα. Είναι σε πολύ μακρά προεκλογική περίοδο. Είναι σε προεκλογική περίοδο πριν από το καλοκαίρι, αν θυμάστε καλά. Και αυτό φυσικά δεν ευνοεί ούτε την οικονομία ούτε κανέναν. Αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το κριτήριο του Πρωθυπουργού θα είναι απολύτως μικροκομματικό σε σχέση με το τι εισηγούνται οι επικοινωνιολόγοι. Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται εκλογές, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έχει μπει σε μια ατραπό και παραλυσία σε σχέση με το παραγόμενο έργο. Ό,τι γίνεται αφορά επιδοματικές πολιτικές και εν πάση περιπτώσει πολιτικές που είναι σαφέστατα ενταγμένες σε ένα προεκλογικό κλίμα πολύ παλαιάς κοπής. Και είναι προφανές ότι όπου να είναι ο Πρωθυπουργός θα το σταματήσει. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλο, κύριε Φωτίου, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.